Αντίπαλε! Έλα, αντίπαλε, τι κάνεις? Δεν θα σε λέω με το όνομά σου. Α, έτσι θα με λες εχθρέ, τι είχαμε λες, αντίπαλε, εχθρέ. Εχθρέ, σπιούνε, όλα σπιούνε, τα κάτω. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο... Να πω στα παιδιά, να καλωσορίσουμε τα παιδιά στο δεύτερο επεισόδιο του Farm Wars. Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι, εδώ... Ο πόλεμος καλά κρατάει. Καρατάει καλά. Είχαμε αρκετή δουλειά στο προηγούμενο επεισόδιο. Βγήκε πάρα αρκετά μεγάλο. Αν το έχετε χάσει, να πατάτε το τσεκάρτε να δείτε την αρχή της ιστορίας. Ακριβώς. Κάναμε τα πρώτα μας βήματα εδώ πέρα. Ελπίζουμε σήμερα να μας πάει λίγο πιο λιγότερο. Τι. Τώρα βλέπετε το χρόνο του. Λιγότερο χρόνο. Θα τον αλλάξω το πώς το έχει πει. Θα αρχίσουμε τη δουλειά. Και λογικά θα, θα πάει λίγο πιο γρήγορα. Να πούμε τώρα συγχαρητήρια στην ορκομοσία του αδερφού του Κάρλος εδώ πέρα. Που έγινε κομμάτι, είναι πεζοναύτη. Ελπίζω να μην δείξει κανονικό πόλεμο. Όχι, όχι. Και να έχει μια καλή θητεία, κυρίως αυτό. Έτσι, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, για λέγει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δουλίτσες. Να πούμε μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, πάμε λίγο παραπέρα. Καλημέρα να πούμε τώρα. Καλημέρα, 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 ναι. Συνέχεια καινούριο μήνα, αν είναι. Έχει πάει Σεπτέμβριος και... Οπότε έχουμε καινούργιες δουλειές να κάνουμε. Ναι. Ωραία, οπότε πάμε να σταματήσουμε να μιλάμε και να πιέσουμε γρήγορα τις δουλειές στο 6P. Θες να πάμε. Και να ξεκινήσουμε, εγώ αυτό λέω. Τι λες? Έτσι, βάλε 6P και ξεκινάμε. Ωραία, μισό λεπτά. Πόσα λεφτά έχεις βάλει κάνουμε εσύ? Λίγα, δεν έχει σημασία. Θα τα κάνω πολλά, ξέρεις. Ξέρω, πάνω κάτω λοιπόν. Πας. Ράφα, κάτι... Πού είσαι, ρε? Εδώ, πού είσαι? Έλα. Κάτι είχα σκεφτεί να πουλήσω κάτι κτίρια που είναι μέσα εκεί. Πουλάς... Ξαφνικά μου βγήκαν κάτι ότι ένα μεγάλο χώρο που είχα για αγορούνια και τέτοια. Μπορώ να τα πουλήσω τα πάντα. Ό,τι θέλει, ό,τι είναι στο φάρμα, το πουλάς. Ό,τι πουλέτε, το πουλάω. Ό,τι πουλέτε, είναι δικά σου, τα κάνεις ό,τι θέλεις. Ό,τι γουστάρω, ε. Ό,τι γουστάρεις, τα βάζεις φωτιά και τα κέρδισες. Π.χ. πουλάω ένα χώρο που έχει για τα αγορούνια και γιατί μπορεί να μην βάλεις γουρούνια. Ναι. Στο τέλος αυτά τα χρήματα θα τα μείνουν έχει. Αυτά ή. Τα επέρα, θα τα πάρεις τώρα τα χρήματα. Χρήματα που έχουμε στο τέλος. Χρήματα, στο τέλος τα μπρο θα τα πουλήσουμε. Και να έχουμε τα ίδια τα κτίρια και αυτά που στο έχουμε στο τέλος θα τα πουλήσουμε όλα και τα κτίρια, ούτως ή άλλως. Θα πουλήσουμε και τα κτίρια που έχουμε μέσα και τα χωράφια και αυτά. Πάντα, όλα, τα πάντα. Τα κτίρια, τα χωράφια, όλα. Ναι. Τα πάντα, ναι. Α, όλα τα πάντα. Οπότε κομπλέ. Να πει τι τα πουλήσει τώρα, τα πουλήσει μετά, όπου τη ευολεύει. Το ίδιο πράγμα. Εγώ κάνω βάδι, εγώ είμαι δίπλα. Εγώ πάω. Τι είναι μεταφορά. Λοιπόν, αφήνω... Εγώ είμαι δίπλα, φιλαράκο μου. Λοιπόν, σ' αφήνω να συγκεντρωθείς, να συγκεντρωθώ κι εγώ. Τα λέμε. Bye. Γεια σου, Ράφα μου. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω και μόνος μας, εδώ μόνοι μας εδώ. Σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε με τις παραγωγές και συγκεκριμένα την παραγωγή του biogas, γιατί όπως βλέπετε τα πιο πολλά χωράφια που έχουμε εδώ γύρω είναι γρασιδοχώραφα. Και δεν έχουμε και πολλές επιλογές να κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε θα πάω εγώ εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Έλα μπροστά. Ωραία. Θα πάρω το τριγεράκι μου να το βγάλω από εδώ. Και θα κάνουμε το εξής. Λοιπόν, θα πάμε να πουλήσουμε όπως του λέγα και του Στράτου. Ότι μπορούμε να πουλήσουμε ό,τι θέλουμε. Οπότε αυτό εγώ θέλω να το πουλήσω. Ω, πλάκα έχεις. Πάρα πολλά λεφτά. Δεν το περίμενα να σας πω αλήθεια. Και τώρα άνοιξε ο σωστός ο χώρος. Αυτό εδώ μάλλον θα το καθίσω προς το παρόν. Αλλά τώρα έχει ανοίξει όλο το χώρο. Πιο πολύ για το χώρο το έκανα. Λοιπόν. Και πάμε στα production και στα factories και θα βάλω. Μισό λεπτό να το βρω. Έχω το mini BGA. Λοιπόν, τώρα υπάρχει και μια καινούργια έκδοση. Νομίζω να είναι με refueling. Αυτό εδώ είναι refueling station. Εμείς θα δούμε το κανονικό. Δεν χρειαζόμαστε refueling. Και θα το βάλω κάπου εδώ, λέω. Ωραία. Εδώ την άφημα, εντάξει. Και πάμε εδώ, ανοίγουμε. Και πάμε να το βάλουμε μπροστά. Οπότε, μισό λεπτό να κάνω λίγο zoom out. Θα πάμε εδώ στο fermenter μας. Και αυτά εδώ θα φύγουν λογικά. Αυτό εδώ τουλάχιστον το προσθυνώ. Είναι πολύ ενοχλητικό. Τώρα με το μικρό τριγεράκι δεν έχουμε θέμα. Αν βάλουμε κάποια στιγμή κάτι μεγαλύτερο, θα έχουμε. Και του βάζουμε silence για να πάω να το τροφοδοτήσω. Θα πάω να το αδειάσω τώρα όλο το silence εκεί μέσα. Και έχουμε και 39.000. Μπορούμε να πάρουμε και ένα χωράφι ακόμα. Όχι μπορεί, θα πάρουμε λογικά για ένα χωράφι ακόμα. Ωστε, και τώρα είμαστε εδώ πέρα. Θα πάμε εδώ στο πλάι.
με την Όπισθεν. Αν και δεν χρειαζόταν, θα μπορούσα να το πάω κι αλλιώς, αλλά ας το βάλουμε τώρα, αυτό ήρθα. Ελπίζω να μην πάθουμε την άλλη φορά, είχαμε πάθει, θυμάστε στο Ellengrad, είχα βάλει το ίδιο mod. Είχα ένα θέμα, δεν άδειξε το trailer, ελπίζω να μην την πάθουμε και τώρα. Δεν την πάθαμε και τώρα. Πρώτο φορτίο Silage. Είναι λίγο αργό το τρελεράκι, όπως βλέπετε. Λέσαι, αυτό το δικό μου δεν είναι. Δικό μου. Οπότε... μισό λεπτό να φτιάξουμε ένα δρόμο, διάδρομο για κόβουμε δρόμο, έτσι. Πάρα πολύ καλά. Όταν μπουν και οι αγελάδες, το πιο πιθανό να τις βάλω εδώ τις αγελάδες. Σε αυτό εδώ. Ακόμα βιάζει. Τελείωσε, επιτέλους. Ναι, είναι τα ζώα μου αργά. Α, δεν κοίταξα τον έμπορο, παιδιά. Μισό λεπτό να κοιτάξουμε τις εκπτώσεις. Είναι οι ίδιες με χθες. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οπότε πάμε στα productions και ανοίγουμε εδώ το silage. Έχουμε και sugar beet, cut και sugar beet. Δεν θα βάλουμε τώρα αυτά. Potatoes, αλλά έχουμε και straw. Αυτό μας βολεύει. Εδώ το electric charge λέει storing και αυτό λέει storing και αυτό λέει storing. Επειδή δεν έχουμε λεφτά και επειδή δεν ξέρω πότε θα αποκτήσουμε αρκετά λεφτά, θα πάει selling σε όλα και θα παίρνουμε λεφτά κάθε μία ώρα. Νομίζω που κάνει την ανανέωση. Ωραία, έφυγες. Και πού είναι το άλλο? Α, τι άλλο που το έχουμε κάνει τώρα. Α, εντάξει, πολύ ωραίο. Πολύ άνετο, πάρα πολύ άνετο. Πάρα πολύ άνετο. Και αυτά εδώ τα δούμε τον χρόνο μας, πούμε, αλήθεια. Θα τα βγάλω ίσως κάποια άλλη ώρα. Δεύτερο φορτίο. Ναι, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε πολλά φορτία silage. Ναι. Οπότε, τα κάνω εγώ μια γρήγορη, να τα διάσω και τα λέμε σε λιγάκι. Ράφα. Παρακαλώ. Το τρακτεράκι μας αλλάζει θέση. Τι σου αλλάζει θέση? Πάει μπροστά πίσω. Ναι, αλλάζει. Ναι, ρε. Όχι, ρε φίλε, όντως. Το έχουν το δες. Το έχουν τα βάλτρα αυτά, δεν ήξερα ότι το έχει αυτό το συγκεκριμένο. Έχει τιμόνι κι άλλο πίσω, ρε. Ναι, ναι, το είδα τώρα. Κατά λάθος το έκανα, γιατί νόμιζα ότι είχε ένα τρέιλερ που το είχα. Αυτό είναι το πιο καλύτερο παρακάρισμα, έτσι. Γυρνάς πίσω και το πας. Ναι, ρε, και το βάζεις. Το παρακάρεις όπου θέλεις. Ναι, ρε. Τώρα το ανακάλυψα. Δυνατό, Το έχουν τα πιο πολλά βάλτρα, αλλά δεν το ξέρω ότι έχει τόσο παλιό. Τόσο παλιό, εντάξει, γι' αυτό δεν το είχα κι εγώ. Είδες τι μαθαίνεις. Είδες, μπράβο. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Τίποτα. Θα το χρησιμοποιήσω πολύ σύντομα, πιστεύω. Και είναι και ωραίο και από first person, σε γυρνάει τούμπα. Ναι, το έχω δει. Αυτό έχω δει στα κανονικά, στα μεγάλα. Ναι, είναι ωραίο. Λοιπόν, ωραίο. Έγινε, συνέχισε τη δουλειά σου γιατί περνάει η ώρα. Συγγνώμη, τώρα είδες πρέπει πιο γρήγορα. Mm-hmm. Έχω μπλέξει με ένα ντόλι εδώ. Α, να το παρκάρω εδώ. Τα ντόλι ξέρεις, δεν παρκάρω εδώ και πολύ εύκολα. Δεν το κατάλαβα ότι ήταν ντόλι τότε. Μα σύμφωνα να στρίβουν οι ρόδες. Άντε. Άντε, Ράφα. Καλή τύχη. Άντε, γεια. Λοιπόν, έχω ρίξει όπως βλέπετε εδώ μπόλικα πραγματάκια. Θα ρίξουμε κι άλλο. Πιστεύω ότι πέρα έχει αλλάξει ο δημιουργός στο mod εδώ πέρα. Δεν γεμίζει καν εδώ πέρα, δεν προλαβαίνει να γεμίσει. Ναι, όντως δεν προλαβαίνει να γεμίσει, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ, με το που το βάζω, το έχει κάνει έτοιμο. Πάρα πολύ καλό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό το trailer πρέπει να αλλάξει πολύ σύντομα. Ναι. Θα έχω το μάτι μου στο μέμπορο συνέχεια, μήπως βγάλει κανένα trailer μεγαλύτερο. Να το κάνω τράμπα, οπωσδήποτε. Μισό λεπτό. Και είναι και αργό. Αργεί να βιάσει. Εντάξει, τώρα άμα βγάλω και ένα εδώ πέρα generator δίπλα, θα βγάζουμε τρελά φράγκα. Αλλά προς τον παρόν θέλω να πω κανένα χωράφι. Γιατί καλά είναι τα μηχανήματα, καλά είναι οι παραγωγές, αλλά να έχουμε και κάτι να κάνουμε. Αλλά η πρώτη δουλειά που θα κάνουμε λογικά θα είναι. Ωραία, 12.000 τελευταίο φορτίο. Θα είναι να βάλουμε λίπασμα. Νομίζω ότι δεν έχουμε λίπασμα κανένα τα δύο χωράφια μας. Δεν μπορούμε να τους κάνουμε την επόμενη φορά. Οπότε θα πάω εγώ στο μαγαζί να του βάλω Narrow Tires για Rustic Narrow. Να τα έχω. Ούτως ή άλλως, αν θυμάμαι καλά σε αυτό το τρακτέρ, είναι σχεδόν τα ίδια, έτσι, εμφανισιακά τουλάχιστον.
Ανάρο πρέπει να τα ίδιες. Όχι αφορά Ανάρο και αν το θυμάμαι, αν και δεν νομίζω. Μόνο τα στάνταρ έχω. Και περιμένουμε τώρα να πάει 11 η ώρα και θα μας έρθει πολύ... πολύ μεγάλο income, λοιπόν. Αλλά προς το παρόν, εδώ έχουμε, βλέπετε, κοιτάξτε πόσα χαριστοχόραφα είναι έτοιμα. Αυτό δεν είναι για τα άλογα, δεν σκοπεύω να το πάρω. Αυτό εδώ είναι για τα πρόβατα όμως. Έχει 100 λεφτά, αυτό είναι 120, θα το πάρουμε και τα δύο. Αυτό 114. Αυτό εδώ είναι 96 και είναι και μεγάλο. Και αυτό εδώ είναι 108, μπορεί να πάρω κάποιος με αυτό εδώ. Αυτό έχει ηλιοτρόπια. Ο Κάρλος έχει πάρει αυτό εδώ που είναι ηλιοτρόπια. Δεν ξέρω αν θα το κάνω κι εγώ. Προς το παρόν θα πάρουμε αυτό εδώ. Θα πάμε και στο Precision Farming, θα το διαλέξουμε και θα πάρουμε και το Soil Information. Και μετά αυτό εδώ, μισό λεπτό, πόσο κάνει αυτό εδώ. Κάνει 62.000, μπορεί και να το πάρουμε σήμερα, έτσι. Αυτό. Οπότε πάω για αρχή να αφήσω αυτό το trailer κάπου. Ας το αφήσουμε εδώ, ας πούμε. Αυτό το πουλάω ακόμα. Αλλά το βλέπω αυτό και το διπλανό να φεύγουν. Αγγιώδες πάρτο. Γιατί έχουμε και το διπλανό που είναι ακόμα καλύτερο, πιστεύω. Ωραία. Και κάπου είχα... Πού το έχω βάλει. Ναι, λείπει ένα μηχάνημα. Πιστεύω ότι ξέρω που το τζέμουν. Πρέπει να είναι δίπλα στο χώρο, μέσα στην τύπωση Αγελάδας. Εδώ είναι η κομπίνα. Ωραία, εδώ είναι. Να το εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Το κοτσάρουμε. Πάμε να βρούμε ένα χώρο να μην εμποδίζει πάρα πολύ. Πού να το βάλω. Ας τα βάλω προς τον παρόν εδώ πέρα, λέω. Εδώ θα το βάλουμε κάπου. Συνδετώ, φύγε πίσω. Εδώ και εγώ πίσω. Ωραία. Ωραία. Το έκανα unload. Και πάμε στο μαγαζί να αλλάξουμε ρεστιχάκια. Αυτός έχει πιζονάρο, όπως βλέπεις. Εμείς δεν έχουμε. Πάμε να βάλουμε και εμείς νάρο για να μπούμε στο χωράφι. Όχασα, είδες. Τώρα που ανοίξει ο δρόμος, ο χώρος, δεν το βλέπω τόσο. Μου είχε αλλάξει την προοπτική εντελώς. Και έχουμε εκεί πέρα και ένα. Μια σταταλίπα, όπως θυμάστε. Οπότε θα έρθουμε εδώ να κάνουμε το χωράφι μας κατευθείαν. Και θέλω να δω, υπάρχει και ένα πρόσθετο. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να το βάλω. Το οποίο είναι για να βάζει, υποτίθεται, λίγο πιο περισσότερη ακρίβεια το λείπασμα. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να το κάνει λογικά στο δεύτερο χέρι, όπως το κάνουμε τώρα εμείς. Να έχει μεγαλώσει το φυτό. Και δίνει και πολύ λίγο, δίνει ένα 0,6% στο environmental score, οπότε δεν είναι και κάτι τρομερό. Έλα, έλα, φύγε, φύγε, φύγε. Οπότε δεν ξέρω αν θα το βάλω, αλλά θα πάμε τώρα αυτό στο συνεργείο. Θα μπούμε να το τσεκάρουμε και αυτό. Είναι και ένα χωράφι σε κάποια άλλη περιοχή που θέλω να το πάρω. Να, 80.000, βλέπετε. Αυτό είναι το biogas, έτσι. Έτσι, ήρθε. Το biogas είναι λεφτά. Γρασίδι δίνει silage, silage δίνει λεφτά στον biogas. Και μπορούμε να πάρουμε ακόμα περισσότερα λεφτά προς το μέλλον. Να, και ο Κάρλος. Ας το μιλήσουμε. Ας τα πράγματα μου κάτω. Σε βλέπω. Ενοχλούσανε λίγο, αγόρι μου. Σε βλέπω. Για να μην σε πάρω μαζί μου. Τι κάνεις εδώ. Έτσι, και εγώ να πάρω το λίπασμά μου. Εγώ σε έβλεπα πριν έρθεις, να το ξέρεις. Και εγώ σε είδα. Το μηχανάκι μου έρχεται και ο Ράφος. Σ' αρέσει το Lancer Maximus. Lancer Maximus. Το spreader που έχω για το λίπασμα. Καλό είναι τώρα, ωραίο. Είναι. Κάτι διαφορετικό. Ωραία. Το δικό μου το έχεις δει. Το έχω δει, το έχω δει. Πού το έχεις δει, δεν το έχεις δει, δεν είναι το αυτό. Το έχω δει, σου λέω. 1,5 τόνο μπροχτσά που έχω βάρος. Ναι. Και βάζω 3 τόνους lime πίσω και το σηκώνει σούζα, δεν έχει τύπου βάρος εδώ. Ναι, εντάξει. Του τραχτέρ. Εγώ ευτυχώς δεν έχω το διαθέματο. Αλλά είναι... Είναι πιο μεγάλο, εντάξει. Ποιο. Το δικό μου είναι πιο μεγάλο, δεν είναι τόσο, ξέρεις, compact. Το δικό σου έχει ρόδες, αγόρι μου, πατάει. Αυτό το δικό μου δεν είναι, πάει πίσω. MTM. Ρίχνεις lime εσύ με αυτό. Να σου πω, ξέρεις, λοιπόν, σου δίνω ιδέα τώρα. Κακό. Βάλτε για πες. Δοκίμασα να το βάλεις μπροστά, να γυρίσεις τη θέση και να το πηγαίνεις έτσι. Ανάποδα, πώς σου φαίνεται η ιδέα μου.
Τώρα τελείωσα, τώρα τελείωσα. Θα το κάνω την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά, λοιπόν, άντε. Λοιπόν. Έχω λίγο ακόμα, αλλά τώρα να κάθομαι να αλλάξω όλο αυτό δεν κάνει. Όντως, όντως. Εσύ θες να καθυστερώ με αυτά που λες τώρα. Έτσι, δεν σου κάνω σαμπουτά. Σου κάνω σαμπουτά. Λοιπόν, ωραία. Άντε. Σ' αφήνω, bye. Έγινε, Ράφα. Θα ήταν ωραίο η ιδέα όμως αυτό που του είπα. Έπρεπε να δοκιμάσει. Ωραία, πάμε να ρίξουμε πρώτα εδώ στο Barley. Είναι για τις κότες. Α, δεν κοιτάξα το. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα το κάνουμε άλλη φορά. Ούτως άλλως δεν πιστεύω ότι έχεις τον τόπο. Για 0,6%. Γιατί ούτως άλλως θα το ανοιχνεύσει εδώ πέρα. Να βλέπεις θα ανοιχνεύει. Οπότε δεν ξέρω τι νόημα έχει. Το environmental score έχει ανεβεί. Έχει πέσει το 94. Εδώ έχουμε 62, θα ανεβεί και άλλο, αλλά μετά το θέλησμα. Εδώ, μάλιστα, και αυτό εδώ είναι καλό. Θα ανεβεί δηλαδή, δεν είναι καλό. Πάμε εδώ στα pH. Το pH εδώ είναι καλά. Το άζωτο, όπως βλέπετε, και στα δύο είναι χάλια. Λοιπόν, οπότε ξεκινάω... Νομίζω τώρα είναι μεγάλο το spreader. Θα το δούμε τώρα σε λίγο. Ωραία, πάμε εδώ. Ναι. Μισό λεπτό να βλέπω. Ωραία, εντάξει. Ναι, είναι και μεγάλο. Θα το πάω και πιο δόθε. Ναι, πολύ μεγαλύτερο. Ωραία, θα πάμε να ρίξουμε τώρα λίπασμα σε αυτό το χωράφι και στο γρασιδοχώραφο που είχαμε κάνει την πρώτη μέρα. Και μετά πάμε να κουρέψουμε το χειρινό χωράφι. Γιατί δεν μπορώ να το ρίξω ότι λίπασμα το lime εκείνο. Είναι έτοιμο για κούρεμα, οπότε δεν έχει νόημα. Θα κάνω τίποτα από αυτά. Εδώ το λιπασματάκι βλέπω μας το φάγει για πλάκα. Ναι. Το γρασίδι τρώει πολύ δυστυχώς. Το βλέπω. Ναι. Ήταν οικονομικό στο lime, αλλά στο fertilizing βλέπω. Κοίτα, παιδιά, έφαγε ήδη. Α, καλά, εντάξει. Θα ξεπουληθούμε στα λιπάσματα. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, ναι. Τελείωσε κιόλας έτσι. Για πάμε, εδώ νομίζω έχει fertilizer, ναι. Για να δούμε. Εδώ. Τα filling, αλλά δεν έχουμε τίποτα για να κάνει fill. Solid fertilizer και εμείς θα πάρουμε το 10-20. Πάμε να πάρουμε κανένα 5.000. Εδώ πιστεύω θα μας χρειαστεί. 8.800. Θα το χρειαστούμε σίγουρα. Start filling. Ωραία, 4.000. Τελικά ούτε timelapse ούτε τίποτα. Το κάναμε μπαμ μπαμ έτσι. Πάμε πάλι μέσα εδώ. Α, δεν είναι γρασίδι, δεν είναι τόκιμο. Είναι barley, γι' αυτό δεν το τόσο πολύ εδώ. Το καλό βέβαια είναι ότι τώρα έχουμε περσίνο farming. Αν περάσει από σημείο που έχει δείξει, δεν ξαναρέχνει. Και επίσης υπάρχει αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Που βλέπεις ακριβώς που έχει πάει και που έχει δείξει. Και τώρα που θα περάσω εδώ πέρα, σταματάει, βλέπεις. Σταματάω κι εγώ για να πάω και λίγο πιο γρήγορα. Αλλά δεν το έχουμε ανάγκη. Ρίχνει μόνο εκεί που χρειάζεται. Βλέπεις, μια χαρά. Και στο κεντράρι τώρα είναι πολύ πιο εύκολο. Ας πούμε αυτό τώρα για να το κάνω με κανονικό fertilizing. Χωρίς το precision farming, ξέρω. Δεν υπήρχε χρήση. Οπότε στο χωράφι τώρα, να δω αν ανέβηκε, αν άλλαξαν το environmental score. Μισό λεπτάκι. Δεν τα δείχνει τώρα ή δεν τα δείχνει. Όχι, 43 έχει μείνει δυστυχώς. Πρέπει να το θερήσεις για να πάρεις την τιμή από το lime και το... και από το fertilizing. Δεν σου δίνει κατευθείαν. Τα ζυζάνια θα πάρουμε λίγο bonus γιατί τα ζυζάνια τα θεωρεί ότι δεν τα κάναμε. Ενώ είχαμε κάνει πλάω εμείς και δεν χρειάζονταν, αλλά εντάξει. Και πάμε τώρα στο χωραφάκι εδώ αυτό εδώ. Πάρα πολύ καλό. Ναι, εντάξει, μπορώ να το πάω και πολύ πιο δόφε. Το γρασίδι βλέπω ότι δεν χρειάζεται πάρα πολύ λίπασμα. Λογικό είναι γιατί το γρασίδι υποτίθεται ότι έχει μια στόση λίπασμα όταν το κουρεύεις στο κανονικό παιχνίδι. Οπότε νομίζω στην πρώτη έκδοση του Precision έλαβε πάρα πολύ και το φτιάξανε τώρα στο τελευταίο update. Μουσοτώ να το κάνω λίγο έτσι. Ναι, εντάξει, είναι, ρίχνει 36 μέτρα στα, το fertilizing. Τίποτα, είναι πολύ γρήγορο, δεν χρειάζεται timelapse, τίποτα. Όπως βλέπετε, μία πάνω, μία κάτω και δύο βάζονται αυτό το χωράφι.
Και τέτοια χωραφτικά θα κυνηγάμε γενικώς, να είναι λίγο εύκολα στη διαχείρισή τους. Μην τρώνε 10 ώρες να φάμε ένα χωράφι. Για μπορεί να είχαμε και μεγαλύτερη ποικιλία. Ας πούμε, μπορώ να βάζω, ξέρω εγώ, ένα φυτό τη μία μέρα, να παίρνω άλλο χωράφι, να βάζω το δεύτερο φυτό την άλλη μέρα. Οπότε, να έχω συνεχώς κάτι να κάνω. Αυτό είναι ο στόχος μου. Ώστε να κυλάνε οι δουλειές και να έχω κάτι να κάνω. Λοιπόν, τελείωσε και αυτό. Βλέπω ότι έχει μείνει αρκετό. Ωραία. Και επειδή βλέπω ότι έχουμε πολύ καλά λεφτά, θα κάνουμε κάτι που το σκεφτόμαστε να το κάνω στο επόμενο επεισόδιο, αλλά θα το κάνω λογικά τώρα. Αφού πάω και γεμίσω όλο το υπόλοιπο fertilizer. Ωραία, 3600. Λοιπόν, για πάμε εδώ. Θέλω το 7. Το 7 δεν είναι πάρα πολύ καλό χωράφι. Α, το θέλω για το sugar beet. Να δω μήπως τυχόν έχει κανένα άλλο. Έχει αυτό εδώ, αν είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν θα μπορέσω. Γιατί θέλω κάτι και μικρό, ας πούμε αυτό που το κάνει, μισό το. Κάνει 94.000, είναι πάρα πολλά. Ενώ αυτό εδώ κάνει μόλις, πόσο, για, όχι, για να σας δω, κάνει 39. Ναι, θα το αγοράσουμε, θα το αγοράσουμε. Θα πάμε εδώ στο Precision Farming, θα το διαλέξουμε, θα αγοράσουμε και το Soil Information, πολύ ωραία. Ωραία. Και πάμε να το ρίξουμε λίπασμα. Και μετά θα πάω ρίξω και live. Αυτό σκοπεύω να κάνω, να είναι έτοιμο και αυτό το χωράφι. Θα δανειστούμε την επόμενη μέρα ένα harvester, να μαζέψουμε το sugar beet. Τώρα θέλω, ιδανικά, να το αδειάσω, να φτιάξω μια παραγωγή ακόμα και να το αδειάσω εκεί μέσα. Προς το παρόν έχω λίγα λεφτά, μπορώ να δανειστώ και τα υπόλοιπα και να το φτιάξω την παραγωγή. Για να φτιάχνω ζάχαρη και θα την κρατήσω προς το παρόν τη ζάχαρη, δεν θα την σπαταλήσω. Λοιπόν, εδώ λίγο που πάμε, μισό λεπτό, είμαστε εδώ. Ναι, πώς πάμε τώρα εκεί κάτω. Να έχει εδώ δρόμο, να έχει εδώ, πάμε. Βλέπω ότι κάτι έχει εκεί πέρα, ναι, κάτι έχει. Πάμε, όπα, συγγνώμη φίλε, συγγνώμη. Πάμε από εδώ δεξιά και μετά κάτω. Είναι λίγο μακρινό αυτό το χωράφι, αλλά μπορεί να βάλουμε, ξέρεις, κάτι που να χρειάζεται την επόμενη φορά, ξέρω εγώ, harvester χωρίς άχυρο, ένα sorghum, ας πούμε, ή κάποια κανόλα, κάτι τέτοιο. Οπότε να μην μας παιδεύει και πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ λογικά έχει και μια δρόμο, έχει δρόμο. Έχει δρόμο, μπράβο του. Ναι, δεν έχει δρόμο, τον κάνουμε εμείς να είναι δρόμος. Είναι όντως πίσω από εδώ το δέντρο. Άντε. Ωραίος. Για να μπούμε μέσα. Να δουλέψουμε λίγο. Λίπασμα. Όχ, μας κάνει ζημιά. Οι ρόδες μας τελικά πίσω δεν είναι νάρο. Δεν πειράζει, sugar beet είναι αυτό. Θα το κάνουμε τώρα και θα δοκιμάσουμε μετά στο συνεργείο να δούμε μήπως μπορούμε να αλλάξουμε τις ρόδες. Θα τις κάνουμε λίγο πιο νάρο. Τώρα στο παρόν θα κάνουμε ένα tram line. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά δεν μας πειράζει πάρα πολύ γιατί όπως βλέπω δύο περάσματα είναι αυτό εδώ πέρα. Τώρα το sugar που θα χάσουμε από εδώ είναι πολύ λίγο. Και να πάμε και κάπου εδώ λέω. Έλα. Ναι, δεν έχω άξιση. Έχω μια χαρά άξιση. Ωραία, μια χαρά είμαστε. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι το lime, για να ρίξω lime εδώ πέρα, θα χρειαστώ διπλά σαν tram lines, οπότε με το που τελειώσουμε, ξαναγυρνάμε στο μαγαζί να δούμε αν έχουμε narrow tires διαφορετικά ή αν τα λάστιχα που έχω βάλει εγώ δεν είναι narrow, θα τα γυρίσω σε narrow. Έχω την εντύπωση όμως ότι είχα βάλει narrow. Μπορεί να θυμάμαι λάθος. Δεν πειράζει. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Όλες οι αναποδιές, τα πάντα. Έτοιμο και το χωράφι εδώ, έτσι. Ωραία, πάμε στο μαγαζί. Να τσεκάρουμε αν παίρνει αλλαγή ελαστικών.
Τώρα θα πάμε από εδώ να δούμε πώς βγαίνει. Να πιάσουμε κι άλλο δρόμο. Γιατί τώρα εδώ που ήρθα από εδώ δεν ήταν η σωστή επιλογή. Ενώ εδώ έχει δρόμο, βλέπω κανονικό. Και πάει και από εδώ ο δρόμος. Άρα γι' αυτό ήταν ο δρόμος σωστός. Και βγαίνουμε μετά εδώ στον δρόμο το κεντρικό. Ναι, εδώ. Και πάμε στο μαγαζί κατευθείαν. Εντάξει. Πολύ. Εντάξει, κοντά είναι τελικά, δεν είναι μακριά. Δεν άξιζε το κόπο δηλαδή. Να το σκεφτείς ότι είναι πας μακριά. Κάποια στιγμή με φτιάξω ένα συνεργείο, νομίζω έχουμε βάλει ένα mod που είναι συνεργείο. Και δεν θα χρειαστεί, την επόμενη φορά που θα χρειαστώ συνεργείο και πρέπει να το χτίσω, κάπου έχουμε πολύ χώρο σε άλλους. Ωραία, πάμε. Ωραία, πάμε και στο Mice. Trailable BKT, δεν είναι στάνταρ δυστυχώς τα λάστιχα. Έχουμε πρόβλημα. Με αυτό το fertilizer έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, θα το έχουμε υπόψη μας, θα μπορούμε να κάνουμε μόνο στο πρώτο στάδιο της σποράς. Τώρα δεν άρχισε ο lime στο sugar beet, θα το τρώω, θα το φάω κι άλλο. Γιατί τώρα το lime είναι 12 μέτρο, δεν είναι 36. Οπότε πρέπει να κάνω τριπλάσια tram lines. Θα μείνει ως έχει, κρίμα. Κρίμα, δεν το ξέραμε αυτό. Θα βάζα και στήμα, τι έχει να ρωτάει, αλληλικά. Οπότε, τα αφήνουμε αυτό και πάμε να καρφώσω μόρες, να ξεκινήσω το χωράφι στα πρόβατα. Ωραία, τα πήρα. Μισό εδώ. Έλα. Θα σε κάνω μία ερώτηση. Βεβαίως, παρακαλώ. Για το τέτοιο εκείνο εκεί που λέγαμε για τα γουρούνια, άμα πουλάγα το πέντος. Ναι. Μετά το χώρο μπορώ να αγοράσω το χωράφι, το οικόπεδο. Πρέπει να αγοράσω το μισό χωράφι πρώτα, δεν είμαι σίγουρος. Να αγοράσω το χωράφι να είμαι σίγουρος και μετά να πουλήσω το τέτοιο. Ναι, νομίζω ότι το ξεκλειδώνεις άμα το αγοράσεις το χωράφι. Δεν το ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Μα αφήνει να το πουλήσω έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, άμα σε αφήνει, πού θα. Μετά θα μπορώ να πάρω το χωράφι, λες, ή θα γίνει ένα χασμάρι. Λογικά θα μπορώ. Θα μπορείς, λογικά. Θα το δοκιμάσω και άμα έχεις νέα μου, εντάξει. Εντάξει, θα ακούσω. Αλλιώς θα πάω κανένα εγκεφαλικό και θα με βρεις ξάπλα τόσο χωράφι. Εντάξει. Λοιπόν, άντε πάει. Οπότε πάμε εδώ, τα κάνουμε unfold όλα. Τα κατεβάζουμε. Προσπαθούμε να τα κατεβάσουμε. Ωραία, και ξεκινάμε. Πάρα πολύ καλά. Οπότε τώρα θα κάνουμε timelapse. Μετά από τόση ώρα θα κάνουμε το πρώτο μας timelapse εδώ. Η ώρα είναι 1:17 βλέπω. Είσαι τελείως γρήγορα, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτό το χωράφι. Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι ο χώρος για τα πρόβατα. Οπότε το κάνω μια γρήγορη και μετά ερχόμαστε να κάνουμε μπάλες. Να πάνε και αυτές στο φερμέντο για να συνεχιστεί ξανά η χρυσή παραγωγή από Silent στο Biogas Plant. Λοιπόν, τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο. Τελειώσαμε. Έχουμε μείνει κάτι πιο λόγια. Μισό λεπτό να πάω στο πίσω, να μαζέψω. Θα πάω στο μπροστά να το σηκώσω λίγο για να πάω λίγο πιο γρήγορα και μετά να το κατεβάσω εδώ στα αυτά τα 2-3 που έχουν μείνει. Να κάνω μια γρήγορη. Εδώ. Να πολύ ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Φόλτ και αυτό. Και πάμε να φέρουμε τώρα να αλλάξουμε configuration. Πάμε να φέρουμε το R90 και το Bailer. Εντάξει. Αυτό μου αρέσει αυτό το χάρτη, βασικά γιατί έχουμε μικρά χωραφάκια και θα κάνουμε εύκολα τις δουλειές μας. Εδώ πάμε, για να δω λίγο γιατί ακόμα χάνομαι έτσι, παιδιά, αυτό το χάρτη χάνομαι. Εδώ είναι και θα είχα βάλει τη μέσα, αλλά τώρα θα το βάλω εγώ εδώ μέσα. Εκεί, εκεί δεν μου πολύ αρέσει. Έλεγα αυτό εδώ να το πουλήσω και το έχω γεμίσει έτσι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε να δούμε γενναιότητα στον έμπορο, να κοιτάμε συνέχεια τον έμπορο, μην τυχόν βγάλει κάτι.
Δεν έχει βγάλει. Ωραία, πάτε πάμε από εδώ να τσιμπήσουμε τον Μπέιλερ. Είναι και έχουμε το 89% έτοιμο. Αυτά είναι. Α πούμε, δε φτάνει τι ωραία που είναι εδώ πέρα. Ήταν αυτό εδώ το προστοχό, ενοχλούσε. Ενοχλούσε πάρα πολύ. Τώρα άνοιξε ο τόπο. Λοιπόν, που είναι το R90, μισό λεπτό. Εδώ είναι το R90. Ωραία. Οπότε τώρα τι δουλειές έχουμε να κάνουμε ακόμα, τις σίγουρες δουλειές. Οι σίγουρες δουλειές είναι: μαζεύω εδώ τις μπάλες, ρίχνουμε line και λιπασμένο σε αυτό το χωράφι και μετά βλέπουμε τι άλλο έχουμε να κάνουμε. Ανεβάζουμε, ανοίγουμε. Με την πίσω κατεβάζουμε, ανοίγουμε και πάμε να ξεκινήσουμε. Κατευθείαν, έτσι, κατευθείαν. Μπι, μπι, μπι. Έλα, λίγο ακόμα. Ωραία. Εδώ κάνει automatic drop. Ωραία. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και αυτή τη δουλίτσα. Και θα τα ξαναπούμε πάλι σε σχετικά λίγο χρόνο. Τελειώσαμε για αυτή τη δουλειά. Έχουμε μείνει λίγο ψηλολόγια αριστερά-δεξιά. Πάμε να δούμε τώρα μια γρήγορη. Εκεί πάνω κάτι έχει μείνει, βλέπω. Και εκεί έχει μείνει, θα τα πάρω και αυτά. Αυτά εδώ. Και εκεί που έχει ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Και πάω τώρα μπροστά και το μαζεύω αυτό εδώ. Και μάλλον θα έχουμε λίγο αλλαγή σχεδίων. Θα το δούμε τώρα σε λίγο. Εάν όντως θα είναι αλλαγή σχεδίων. 96% εδώ πέρα. 98, τα μαζεύω όλα, δεν θα φέρει τίποτα, όπως βλέπεις. Εδώ πας, παίρνει και αυτό εδώ. Και πάμε, έχει εκεί πέρα στη γωνία, αν δεν το σηκώσω. Και να κάνουμε και μια βόλτα λίγο πιο πάνω, να δούμε αν έχει κάτι αξιόλογο. Έχει πέρα δύο πιο μεγάλους σωρούς. Πάρα πολύ καλά. Ωραία, μαζεύουμε, κλείνουμε. Πόσε μπάλες είχαν, 3, 4 και 2, 6 και 2, 8. Αυτά πιο μικρό χωράφι, να είναι πιο μικρό χωράφι. Α, μισό λεπτό να δω. Θέλει πλάου. Θέλει όργωμα δυστυχώς και αυτό το χωράφι. Λοιπόν, να παρκάρω και εδώ τον μπέιλερ. Και πάμε να πάρουμε εδώ τη μηχανηματάρα. Ωραία, ανοίγουμε και μπαίνουμε κατευθείαν. Εδώ ανοίγουν τα φώτα από τώρα. Αλλάξουμε. Η ώρα είναι 3. Από τώρα ανοίγουν τα φώτα. Με την τιμή που έχει το ρεύμα, 9 μπάλες τελικά έχουμε. Όχι 8 που έχουμε έτσι. 9 ακριβώς είναι. 8 βασικά έβγαλε, γιατί η ένατη ήταν από το προηγούμενο χωράφι. Το μαζεύουμε. Και πάμε να αδειάσουμε. Και τις αδειάζουμε. Και ξεκινάει η διεργασία. Για να το δούμε, ξεκίνησε η διεργασία. Ξεκίνησε επί τόπου. Άλλα 68.000 λίτρα. Ωραία, μπήκε και αυτό στη θέση του και πάμε τώρα να πάρουμε το πλάο μας. Το οποίο το έχω μασορτεί όπως θυμάστε εδώ με το τρακτέρ, το χρώμα το σούτεν, έτσι το λέει. Οπότε θα το οργώσω κανονικά και το ξανασπείρω, πάλι γρασί δεν το ξανασπείρω, δεν βάλω εδώ μέσα κανονικά που είναι για τα πρόβατα κάτι άλλο. Και μπορεί και το άλλο το γρασίδι, το χωράφι που έχω βάλει το μπάρλι, όταν τελειώσει το μπάρλι, να ξαναβάλω πάλι και κερασίδι. Προς το πάνω και το χωράφι θα μείνει όπως έχει, μέχρι να θεριστεί. Και όταν θεριστεί θα ρίξω και το πάνω και σκύνο, να ρίξουμε ένα όργωμα, όπως κάνω τώρα, για να φύγει και σε αυτό το plow state και να έχουμε όσο να δω μεγαλύτερο yield.
Ωραία, τελειώσαμε και όπως βλέπετε και εδώ πέρα. Έχουμε μαζί μου δύο πολύ μικρά κομματάκια σε αυτό το σημείο. Θα κάνουμε μια γρήγορη και έχουμε και απέναντι. Αλλά δεν ξέρω αν θα το πάρει. Να πούμε εδώ, θεωρείται ότι έχει βάλει. Το οποίο πιθανόν είναι και εκεί πέρα να βγάλει το ίδιο. Ναι, δεν βάζει τίποτα. Με πήρε και τηλέφωνο ο Κάρλος και μου ζήτησε να πάμε στις 7.30 κλείσιμο σήμερα. Του είχαν δει κάτι προβλήματα με το δίκτυο, είχε πολύ ping για κάποιο λόγο και έχει πάει πίσω οι δουλειές του. Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ούτως ή άλλως, εμείς το βλέπουμε να καθόμαστε σε λίγο και να μην έχουμε τι να κάνουμε. Αλλά ακόμα είναι 5 η ώρα και κάτι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, αρχικά θα πάμε να διώσουμε εδώ αυτό εδώ. Σωτώτη, θα το βάλω εκεί πέρα. Θα πάμε να γεμίσουμε εδώ πάλι το λίπασμα. Πάμε να το αφήσουμε και αυτό στη θέση του, το εργαλείο. Και παίρνουμε το σύντερο τώρα για να ρίξουμε το γρασίδι σε αυτό το χωραφάκι. Και μετά το ρίξουμε και το λίπασμα, όπως καταλαβαίνει, γιατί θα έχουμε χρόνο για να το κάνουμε. Οπότε το χωραφάκι αυτό θα είναι έτοιμο για την επόμενη φορά. Δεν χρειαστεί να κάνουμε απολύτως τίποτα. Και θα είμαστε καθαροί την επόμενη μέρα. Να νοικιάσουμε ένα Sugar Beet Harvester και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του μαζεύματος Sugar Beet. Στο χωράφι πήραμε το 7 και θέλουμε να βάλουμε γρασίδι. Πριν ξεκινήσουμε, salt buildings, εμείς θέλουμε salt products. Α, το biogas, επειδή το δίνω τώρα, τα πουλάω έτσι, μου το λέει salt products. Πήραμε σήμερα 75.000. Τρελά λεφτά. Θα το βάζουμε, βάζουμε μπροστά και ξαναβάζουμε γρασίδι, αυτή τη φορά με πολύ γύλι. Θα βγάλουμε ακόμα περισσότερο από όσο βγάλαμε εδώ. Και όταν πάμε σε κάποιο καλό επίπεδο, δηλαδή μετά τα συγκαρμπίδια, όλα αυτά, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε την τροφή για τις αγελάδες, έτσι. Η επόμενη φορά που θα κάνουμε, ξέρω εγώ, silage, δεν θα είναι για να το βάλουμε στο biogas, θα είναι για να το βάλουμε στις αγελάδες. Μετά πρέπει να κάνουμε και hay, πρέπει να πάρουμε και το άχυρο από εκεί που θα βάλουμε εμείς την παραγωγή μας τώρα με το εδώ απέναντι το μπάλι που έχουμε δείξει. Και πρέπει να φυλάχνουμε και κάποιες μπάλες ξεχωριστά, για να τις έχουμε άχυρο για τις αγελάδες για να παράγουμε και manure. Θα χρειαστούμε μάλλον και κάποιο κομμάτι εργαλείο να το κάνει θρύψαλα, να το κάνει κομματάκια από την μπάλα, γιατί την μπάλα δεν το παίρνει. Αν και εδώ είναι μονταρισμένο αυτό το ψηλό και ίσως και να το παίρνει. Θα το δοκιμάσω. Το τέτοιο εδώ κανονικά παίρνει περισσότερες αγελάδες και μπορεί να έχει αλλάξει και άλλα πράγματα. Μπορείς να παίρνει μπέιλς, ας πούμε. Δεν το ξέρω, θα το δοκιμάσω πρώτα και μετά. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν εδώ. Θα κάνουμε ταυτόχρονα και τις άλλες δύο που είναι. Δηλαδή, γρασιδάκι, θα φυτέψουμε εδώ πέρα με το σύντερ. Και μετά δύο-τρία περάσματα με το λίπασμα και είμαστε έτοιμοι. Ωραία, τελειώνουμε όπως βλέπετε εδώ. Αλλά με ανησυχεί λιγάκι το επίπεδο αζότου. Γι' αυτό μόλις τελειώσω θα κατεβώ να δω κάτι. Μήπως τυχόν έχει γίνει κάποια αλλαγή στο precision farming
και δεν την έχω πάρει χαμπάρι, γιατί μου φαίνεται ότι βγάζει πολύ λίγο λιπασμό. Κι όμως, λέει ότι είναι perfect. Άρα και, έχουν χαμηλώσει κατά πολύ την κατανάλωση, την απέτηση άζωτα από το γρασίδι. Θα πάω εδώ και εδώ δίπλα, μισό λεπτάκι. Εδώ που ήθελε σίγουρα πολύ περισσότερο. Εδώ ήθελε 180 κιλά. Πολύ ωραία. Λέει και needs rolling. Όπως έχετε δει, rolling δεν κάνω. Το πιο πιθανό είναι να μην κάνω καθόλου σε αυτή τη σειρά. Είναι κάτι που είναι 2,5% yield bonus. Πιστεύω ότι δεν άξιζε τον χρόνο. Καλύτερα να το χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο μας κάπως αλλιώς. Και με αυτό και με αυτά τελειώσαμε εμείς τις δουλειές μας. Θα πάμε να βάλουμε τώρα λίγο ακόμα silage στο biogas. Αφού λογικά θα έχει παράγει το fermentation silo, θα το αδειάζουμε σιγά σιγά να μην το έχουμε όλο για αύριο. Για να δούμε τι έχει κάνει. 16.000. Να χαρά. Θα ρίξω ένα φορτίο τώρα και μετά πάμε να βρούμε τον Κάρλος να δούμε τι κάνει. Αφού η ώρα είναι 7 παρα 20, παρατέταρτο τώρα που πηγαίνει και εμείς δεν έχουμε κάτι να κάνουμε. Ή θα μπορούσαμε βέβαια να βάλουμε ένα κάτι για να πλύνουμε τα οχήματα και να επισκευάζουμε. Υπάρχει αυτή η υποθετική. Αλλά θέλω να σκεφτώ λίγο κάτι πρώτα που να τα βάλω, αν και εδώ μπροστά πιστεύω ότι είναι ένα καλό μέρος να τα βάλω σε αυτό το σημείο. Έχει 3 χωράφια τώρα. Ωραία. Και εμείς έχουμε, εδώ δεν φαίνεται αυτό, είναι ύπουλο έτσι. Είναι 1, 2, 3, 4 έχουμε εμείς. Ωραία. Καλά πάμε. Βέβαια, τα προσθέτουμε γασίδια. Έχουμε αυτό το θέμα. Αλλά θα επεκταθούμε σιγά σιγά και σε κάνα τέτοιο και σε κάνα τέτοιο. Οπότε να το βάλω ξανά στη θέση του. Να πάμε εδώ. Που ανοίξουμε την πόρτα. Πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη στο Κάρλος. Θα το κάνουμε έκπληξη βασικά. Δεν μας περιμένει. Ωραία, πλησιάζουμε τη φάρμα να δούμε πού είναι. Λογικά σε εκείνο το χωράφι το καινούργιο πύρι δεν πρέπει να είναι. Δεν του μιλάω ακόμα, δεν ανοίγω τον ασύρματο. Λοιπόν, εδώ έχει το σιλό του. Πού έχει πάει, από εδώ είναι. Ωραία και η φάρμα, δεν πάω να πω. Πολύ ωραία. Και εδώ χώρος έτσι. Εδώ ήταν τα γουρούνια και τα πούλησε, μάλιστα. Να το σιγητέρα μαζί με μπαλίτσες. Σε έπιασα. Είσαι ράφα μου, δεν τελείωσε ο χρόνος ακόμα. Δεν πειράζει, ήρθα για επιθεώρηση, να δω τι κάνεις. Α, εντάξει, λέω μάρχος, λέω τώρα άμα μου έπεσες τώρα τέλος. Αφού το έχεις μαζέψει, τι άσε κάνω τώρα. Ναι, θέλω να διάσω κιόλας, γιατί μετά δεν θα με αφήνεις. Έχω βγάλει αρκετές, Ναι, βλέπω, έχεις βγάλει μπολικές. Πήρα ένα καινούριο τρελεράκι, δεν το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει. Ναι, είναι αυτά τα καινούργια που είχαμε βάλει. Τα καινούργια, ναι. Εγώ πήρα πατροπαράδοτα πράγματα. Εδώ τ' άνοιξα το χώρο, βλέπεις, Ναι, το είδα. Έχει χώρο εδώ να βάλω ό,τι θέλω μέσα. Μπορώ να κάνεις και χωράφι ακόμα. Άμα θέλεις. Και χωράφι μπορώ, αλλά θα βάλω πάπιες τέτοια, να βάλω συντριβάνια, έτσι, ντεκοράκι. Να βάλω μια βίλα ενός εκατομμυρίου, ξέρεις, τα γνωστά, τα κόλπα. Τα γνωστά, τα κόλπα. Αυτό το μάτι φρόμα αυτό το είχα δει. Είχα δει τη μισή φάρμα σου, έτσι. Εδώ είχα άλλο ένα υπόστοχο, το πούλησα. Καλά κάνεις, καλά. Ναι, το ήθελα για να ανοίξει ο δρόμος. Κι εγώ, άνοιξα ένα τέτοιο. Είχε ένα μεγάλο τέτοιο, όπως είναι αυτό εδώ πέρα. Ναι. Πούλησε λοιπόν ένα μεγάλο τέτοιο και άνοιξε λίγο όλη η φάρμα. Ναι, ρε. Ανοίγει ο τόπος, να περνάς. Έλα δεις εδώ πέρα, τι ωραίο τέτοιο. Εδώ. Και έχω βάλει και εδώ, έχει τέτοιο να ρίχνει στο λείπασμα και μίξει να κάνει μέσα εδώ για να το ρίχνει μέσα. Μπράβο, πάρα πολύ καλό. Ωραίο, Κρουκόβιακ. Είναι... Λοιπόν, εντάξει, αφού τελείωσες τότε, βλέπω πολύ καλά θα πάμε. Τέλουσα. Και έχει πάει και 7,5 ώρα ούτως ή άλλως. 7,5 ώρα, εντάξει. Ζητήσαμε ένα τέτοιο έξτρα για ένα τέτοιο. Ναι, ειδοποίησα. Είχε ένα πρόβλημα πριν. Είχε ένα πρόβλημα, οπότε εντάξει, σου δώσαμε μισή. Ειδοποίησε το κέντρο. Ειδοποίησα. Έτσι, ωραίος. Λοιπόν, ωραίο το τέτοιο, το έχουμε γεμίσει. Ναι, και εγώ ναι. Δουλέψει. Ναι, τι πήρες χωράφι με Sugar BTC. Ναι. Να χαιρετήσουμε τα παιδιά. Θες να τα χαιρετήσουμε. Να τα χαιρετήσουμε γιατί πέρασε η ώρα. Είχαμε πει ότι θα κάνουμε λιγότερη ώρα και μάλλον τα ίδια κάναμε. Ωραία, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Παρά. Οπότε μπορείτε την επόμενη φορά να το πάμε στο 10 επί για να πάνε λίγο πιο γρήγορα οι δουλειές. Δεν θα προλαβαίνουμε τίποτα.
Τέλος πάντων, καλά μπορεί και το επόμενο στο 6 και από μετά θα δούμε. Θα το δούμε. Εντάξει. Θα δούμε, θα δούμε. Ναι, ρε. Έτσι. Λοιπόν, έγινε. Λοιπόν. Ράφα, να χαιρετήσουμε τα παιδιά σε αυτό το σημείο. Ελπίζουμε να τους άρεσε και το σημερινό επεισόδιο. Εγώ δεν είχα τόσο πολλές δουλειές, αλλά είχα μία μεγάλη εκεί που με το γρασίδι. Ναι, και έκανε κάποια άλλα πραγματάκια. Έριξα λίγο λίπασμα εδώ στο άλλο το γρασιδάκι. Έριξα, εντάξει. Μπράβο. Έκανα. Μπράβο. Έκανα δουλίτσες. Λοιπόν. Οπότε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο με περισσότερα δουλειές και διαφορετικές δουλειές από μένα. Άλλες διαφορετικές δουλειές, ναι. Από μένα σίγουρα και από μένα. Και από σένα διαφορετικές δουλειές και από μένα. Θα, κάνουμε, θα μαζέψουμε στο επόμενο μήνα, πιστεύω και οι δύο. Δεν ξέρω, το ηλεκτρόπιο μου ίσως είναι για τον Νοέμβριο. Για Νοέμβριο. Καλά, θα δούμε. Ίσως, ίσως. Θα το δούμε όμως, δεν ξέρω ποτέ. Ή Νοέμβριο θα μαζέψουμε, πάντως πιστεύω ότι. Αυτό, ναι. Πάντως και οι δύο θα μαζέψουμε εκεί. Οπότε λοιπόν, αυτά από εμάς θα λέμε στο επόμενο. Γεια σας από μένα. Γεια χαρά σε όλους.